Ήταν η ευκαιρία μας, Λόκι! Θα είχα πάρει τις απαντήσεις μου! Θα είχα μάθει την αλήθεια! Και εσύ μου τις στέρισες! Θα τα είχα κάνει όλα καλύτερα! Μαζί θα είχαμε κάνει τα εννέα βασίλεια καλύτερα! Δεν το έκανες για τα βασίλεια ή για μένα! Το έκανες για σένα! Τα κατέστρεψες όλα! Το σπίτι, την οικογένεια, το βασίλειό μου! Εσύ το έκανες αυτό! Οι δικές σου επιλογές! Σκότωσες τον ίδιο σου το γιο! Δεν ήταν επιλογή μου, δεν είχα επιλογή! Πάντα υπάρχει επιλογή! Πρέπει να σταματήσεις. Μπορείς να γίνεις καλύτερος. Όχι, δεν μπορώ. Πρέπει να μάθω τι γίνεται μετά. Δεν θα σταματήσω ποτέ. Έπρεπε να το πεις αυτό. Σόφνα. Άπφρα. Θέσου. Σόφνα. Χεθάν. Σόφνα. Σόφνα. Ορκίστηκα ότι θα ήταν δική σου η επιλογή μεταξύ ζωής και θανάτου. Περίμενα πολύ καιρό αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα που είμαι εδώ... Δεν το χρειάζομαι για να νιώσω ολόκληρη. Βάλαμε τέλος την τρέλα του. Μόνο αυτό έχει σημασία. Έτσι θα έχουν τα πράγματα. Είναι το Ράγναροκ. Έφτασε. Μπορώ να φύγουμε. Και να πάμε πού. Χρειάζεστε έξοδο. Πώς. Μαγεία των γιγάντων. Ακολουθήστε με. Γρήγορα. Πρέπει να φύγεις. Φρέια, ήρθε η ώρα. Ακριβώς εκεί όπου πρέπει να πας. Μαμά. Καλώς. Ξύπνα, Τρέα. Ξύπνα. Χαίρομαι που γύρισες κοντά μας. Γεια. Πού είναι ο πατέρας μου? Κάπου εδώ, στο Χόλτ. Θα χαρεί να σε δει.
Ευχαριστώ, Αίρ. Πώς βρεθήκαμε όλοι εδώ? Με τη βοήθεια των πύργων, της φίλης σου με το μεγάλο λύκο και των βαλκυριών που μεταφέρουν τους άξιους, φέραμε τους επιζώντες εδώ, στο Χοντ Μιμίς Χόλτ. Υπάρχουν πολλοί επιζώντες? Περισσότεροι από όσους ελπίζαμε. Εδώ φροντίζουμε τους τραυματίες, αλλά κάποιοι φτιάχνουν έναν καταβλισμό παρακάτω στο Χόλτ. Υπάρχει περίπτωση ο Φρέιρ? Ατρέα, φοβάμαι πως χάθηκε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για τη φροντίδα. Με το μαλακό, έχεις αρκετά τραύματα. Είναι ακόμη εκεί έξω, ξέρεις. Όχι για πολύ. Άκουσα νωρίτερα τη Φρέγια να την αναφέρει. Η Γκνά θα πεθάνει. Ή με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Θα σκότωνα για να δω αυτή τη μάχη. Μαμά, σταμάτα. Καλά είμαι. Σιωπή. Θρουντ. Λόκι. Πόσο χαίρομαι που ζείτε. Δεν έχεις ιδέα. Και... λυπάμαι. Ο Θόρ... ήταν... προσπάθησε. Καταλαβαίνεις. Συγγνώμη που δεν έκανα περισσότερα. Τίποτα δεν θα αλλάξει αυτό που νιώθεις. Αλλά... ελπίζω να... σε παρηγορεί ο χαμός του Όντιν. Με παρηγορεί, όντως. Λόκι, ήταν τιμή μου που πολέμησα δίπλα σε ένα γίγαντα. Να το ξέρεις. Θα μείνεις εδώ στο Midgard? Για λίγο. Αλλά θα φύγω γιατί πρέπει να βρω κάτι. Κι εγώ θα συνεργαστώ με τον Χιλντισβίνη για να μεταφέρουμε τους υπόλοιπους του Άσγκαρντ στο Βάναχάιμ. Να το ξαναχτίσουμε. Ελπίζω ότι θα είναι μια νέα αρχή για αυτούς. Και για σένα. Και, Θρουντ, ελπίζω να βρεις αυτό που αναζητάς. Καλή τύχη. Τα λέμε, Λόκι. Να προσέχεις. Δέχθηκε ζημιά κάποιο από τα όπλα σου στη μάχη? Νομίζω είναι εντάξει. Ίσως μερικές γρατζουνιές εδώ και εκεί. Καλά. Θα τα δούμε αργότερα. Ίσως δεν χρειαστεί. Ανοησίες. Μια νύμφη της ασπίδας χρειάζεται τα εργαλεία της σε άριστη κατάσταση. Η Σίγκρουμ θα σε έβριζε αν έβλεπε ότι δεν είναι ακονισμένα. Θα το έκανε, λες, ε? Έχω σίγουρα πάντως. Ναι, το ξέρω. Α, ο Χούγκιν τα κατάφερε. Μπράβο του. Α, αν μπορείς, πήγαινε αυτό το ξύλο στη σκηνή της Μπράνας. Σκιόλτερ. Λόκι, γεια! Χαίρομαι που δεν με ξέχασες με τέτοιο χτύπημα στο κεφάλι. Τραυματίστηκες όντως στο κεφάλι. Όλα είναι θολά στο μυαλό μου. Ίσως ήταν κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, φίλε, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Δεν έκατσες με σταυρωμένα χέρια, ε? Χαίρομαι που βοηθάω τον κόσμο. Σχεδόν όλοι έχουν κουβέρτες και οι λύκοι της φιλενάδας σου μας βοηθάνε στο κυνήγι. Λογικά θα έχουμε μπόλικα τρόφιμα για όλους. Αλήθεια. Αλήθεια. Και σε ευχαριστώ για όλα. Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς εσένα και τους φίλους σου. Ναι, εννοείται. Απλώς εύχομαι να σώζαμε περισσότερο κόσμο. Λόκι, τα πήγες μια χαρά. Ευχαριστώ, Σκιόλτερ. Να προσέχεις, έτσι. Έλα, αφού με ξέρεις. Μήπως έχουμε πουθενά τίποτα κουβέρτες που περισσεύουν? Τα χιόνια λιώνουν, αλλά και πάλι θα κάνει πολύ κρύο εδώ. Να μαζέψουμε κι άλλο προσάναμα, μήπως σβήσουν οι κουκιές. Α, νάτονα! Φέρε και για τον μικρό! Σκάλ! Εβίβα! Σκόλ!
Δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς εσένα. Και τη θυσία του Φρέιρ. Ισχύει. Να, εδώ. Λέμε τις δικές μας ιστορίες με τον Φρέιρ. Λοιπόν, πού είχα μείνει? Α, ναι. Όταν συναντηθήκαμε, περίμενα να δω έναν πολεμιστή, έναν έμπειρο στρατηγό, έναν ηγέτη. Άκουγα πολλά γι' αυτόν. Αλλά ο ίδιος ήταν πολύ διαφορετικός. Με κέρδισε όμως. Ήταν τόσο ευγενικός. Νομίζω ότι βοήθησε και η ομορφιά του. Αλήθεια είναι. Και απίστευτα γοητευτικός. Εντάξει, σταματήστε. Θα με κάνετε να κλάψω πάλι. Συγγνώμη. Πρέπει να βρω τον πατέρα μου. Να προσέχεις. Θυμάστε τότε που το Σκίτμπλαθνιρ έπιασε φωτιά? Αν δεν με εξαπατά η μνήμη μου, εσύ ήσουν αυτή που έβαλε τη φωτιά. Έτσι δεν είναι? Μα δεν το ήθελα. Και πού να ήξερα εγώ ότι ήταν τόσο έφλεκτο? Δεν ήταν. Επιδείκνυες τα μαγεμένα φυσερά και πετάχτηκαν σπίθες παντού. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Ο αρχηγός σαντίστηκε τόσο πολύ. Χαίρομαι που ξύπνησες. Φρέια. Ήταν επιλογή του. Δεν μπορούσα να του τη στερήσω. Μας έσωσε όλους. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχασα σιγά σιγά την οικογένεια που νόμιζα ότι είχα. Αλλά βρίσκω παρηγοριά στην οικογένεια που επέλεξα. Η μητέρα σου είχε δίκιο, ξέρεις. Συνήθισες το τόξο τελικά. Είσαι ένας τρομερός πολεμιστής, αλλά ακόμα πιο σημαντικό. Έχεις καλή καρδιά. Αυτό δεν άλλαξε παρά τα όσα πέρασες. Είμαι περήφανη για τον άντρα που έγινε σ' Ατρέα. Σε ευχαριστώ. Για όλα. Πρέπει να βρω τον πατέρα μου. Ναι, πρέπει. Ατρέα! Μας τρόμαξες πολύ εκεί. Χαίρομαι κι εγώ που σε βλέπω, Μιμήρ. Άκου. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Τι άλλο περίμενες από τον εξυπνότερο άνθρωπο που υπάρχει? Δεν είναι μόνο επειδή είσαι έξυπνος. Με άκουσες. Με δίδαξες. Και... ναι. Σε βλέπω σαν δεύτερο πατέρα μου. Μικρέ. Όχι. Θέλω να το ακούσεις. Σε εκτιμώ αφάνταστα. Α, κι εγώ σ' αγαπώ, μικρή αδερφέ. Τα λέμε, Μιμήρ. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, Ατρέα. Κι εγώ, Χιλντισβήνη. Άκουσα ότι θα πας στο Βάναχαϊμ με τους Έισιρ. Σωστά άκουσες. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα δω τους Βάνερ και τους Έισιρ να ζουν ειρηνικά. Πολύ αισιόδοξο σε ακούω. Ίσως έχεις δίκιο. Τους είπαμε να ζήσουν μαζί μας. Αλλά δεν περιμένω τα πράγματα να είναι εύκολα. Πρέπει να το δουλέψετε λίγο. Η ευγένεια είναι σίγουρα μια αρχή. Και είναι ωραία εδώ κάτω, ε? Δεν έχει θορύβους. Είμαστε εντάξει. Τα πήγες πολύ καλά σήμερα, αγόρι μου. Είμαι περήφανη για σένα. Ίσως βρούμε κανένα μεζί αργότερα. Λοιπόν, σειρά μου. Ποιος είναι αυτός, ε? Ναι, τον ξέρουμε. Κάποια μέρα θα σε πιάσω προετοίμαστη. Α, ήδη το έχεις κάνει. Ήσουν σε καλά χέρια.
Ευχαριστούμε που μας έσωσες. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερα να γράψω το τέλος που θέλω. Δεν μίλησες ακόμα στον πατέρα σου, ε? Για ποιο πράγμα? Έλα τώρα. Τα οράματα των γιγάντων. Το έχω ήδη δει. Καταλαβαίνω. Όλο μου το είναι, μου λέει ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνω. Όμως, δεν ξέρω πώς να του το πω. Έλα μαζί μου. Θέλω να σου δείξω κάτι. Και στους δύο. Δεν θέλω να είμαι διάκριτος. Είναι και για σένα αυτό. Αντρέα, χαίρομαι που είσαι καλά. Κι εγώ χαίρομαι που είσαι καλά. Λοιπόν, πώς τελειώνει η ιστορία? Τι? Πριν από το Ράγναροκ, υποσχέθηκες ότι θα την ολοκλήρωνες αν αποκοιμόμουν. Όταν έφτασε ο Χάρος, ρώτησε το γέροντα γιατί τον κάλεσε. Βλέποντας το Χάρο μπροστά του, ο γέροντας το ξανασκέφτηκε. Μετά από λίγο, ζήτησε από το Χάρο να τον βοηθήσει να σηκώσει τους κορμούς και να τους βάλει στην πλάτη του, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του. Δεν ήταν έτοιμος να πεθάνει. Ήθελε να συνεχίσει να ζει. Υπάρχει πολύ καπνός εδώ. Φαίνεται πως όταν έπεσε το Άσγκαρντ, κομμάτια του έφτασαν σε όλα τα βασίλεια. Ίσως υπάρχουν ακόμα Έινχεργιαρ κοντά τους. Αλλά δεν σε έφερα ως εδώ για να δεις αυτό. Μητέρα. Το βωμό μου στο Γιόντνχαϊμ. Αυτή τον γκρέμισε. Δεν ήθελε να μάθουμε τη μοίρα μας. Χάρη σε αυτή χαράξαμε το δικό μας μονοπάτι. Εναντιώθηκε στο λαό της. Στο λαό μας. Για να σε προστατέψει. Δεν ανοιγούν όλες. Συγγνώμη. Πατέρα, θέλω να σου μιλήσω για κάτι. Εκεί έξω υπάρχουν κι άλλοι γίγαντες. Και πρέπει να τους βρω. Νομίζω ξέρω πού να ψάξω, αλλά... Είναι δική μου ευθύνη. Πρέπει να πάω μόνος μου. Δεν θέλω να το κάνω μόνος μου. Αλλά πρέπει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γι' αυτό σε φοβίζει. Ναι. Γι' αυτό και πρέπει να το κάνεις. Όπως μου δίδαξες. Ναι. Σήμερα επιβιώσαμε χάρη στις επιλογές σου. Εμπιστεύτηκες τους σωστούς φίλους.
Μικρέ, είσαι έτοιμος. Μην ξεχνάς την υπόσχεσή μας. Ο Λόκι θα φύγει. Ο Ατρέας θα μείνει εδώ. Προσέχεις. Είδες εκεί μέσα, αδερφέ. Έναν δρόμο. Που δεν είχα φανταστεί. Και τώρα τι. Έχω όλα να κάνω. Να χτίσω ξανά. Ναι. Θα τα φροντίσουμε. Μαζί.
Φρέια, ίσως πρέπει να μιλήσουμε για την Γκνά. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για αυτήν, απλά να τη βρούμε. Μα Όντιν την όρισε νέα βασίλισσα των Βαλκυριών, μια θεά των Βάνιρ, την φίλη σου. Η Γκνά ορκίστηκε να υπηρετεί το Άσγκαρντ πριν από καιρό και αμέσως μετά η φιλία μας τελείωσε. Τι συνέβη? Έκανα μια επιλογή. Δεν μπορούσε να την αποδεχτεί. Κράτε, με μισή. Θα έχουμε πρόβλημα. Καλύτερα να τη βρούμε πριν μας βρει αυτή. Άλλο ένα για τον κύριο από εδώ! Σκάλ! Σκάλ! Έχουμε λίγες δεκάδες κάθε καταπλησμού. Οι οικογένειες θα μείνουν μαζί προφανώς. Να προσέχεις, Κράτε. Σε ευχαριστώ. Το εκτιμώ αυτό και θα φέρουμε ό,τι προμήθειες μπορούμε, αν και δεν θα είναι πολλές. Μην ανησυχείς. Όποιοι μπορούν, ας ψάξουν για επιπλέον προμήθειες. Αίσυρ και Βάνιρ. Μαζί. Στρατηγέ, αρχόντισσα Φρέια, Νινή. Αρχόντισσά μου. Νύμφες της Ασπίδας. Μπλεσαδούρ, βρήκες την προδότρια την Γκνά, αγαπητή Φρέια. Όχι ακόμα. Σύντομα. Πάμε πρώτα. Μπορούμε να τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητές μας στα βασίλεια. Ή να ερευνήσουμε εκείνα τα κομμάτια του Άσγκαρντ. Ό,τι και να κάνουμε, είμαστε μαζί, αδερφέ. Η Λούντα ανέφερε επίσης ότι θα γινόταν μνημόσυνο για τον Μπρόκ στην ταβέρνα του Ραμπ στο Σβάρταλφχάιμ. Θα ήθελα να πάω.